Συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγμένους, περιφερειάρχη, δήμαρχο, περιφερειακούς, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους. Και κάτι δίνει. Είμαστε από την κίνηση πολιτών κατά του ξεχωρίματος της καταστροφής του Ερημίτη. Είμαστε μια κινηματική συλλογικότητα, ανοιχτή σε κάθε πολίτη, που αντιτίθεται στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, των υποδομών, των φυσικών χώρων και της καταστροφής του και κυριακού περιβάλλοντος. Ο Ερημίτης Αμφιλέτου έχει μπει στο στόχο των οικονομικών συμφερόντων από το 1995 και έχει απαιτηθεί από τότε με καταστροφή και συνειδητοποίηση τρεις φορές. Στη 15χρονη διαδρομή της επίλυσής μας δεν δημιουργήθηκε χθες. Έχει αποτρέψει με επιτυχία τις δύο από αυτές. Σήμερα, σε αυτή τη φάση, δίνει το δυσκολότερο και χρησιμότερο αγώνα για τη σωτηρία της περιοχής, γιατί απέναντί της δεν έχει μόνο τα οικονομικά συμφέροντα. Απέναντί της έχει μια τρόικα, μια κυβέρνηση μειοψηφική μέσα στον εκλογικό σώμα, αλλά γαζομένη στην εξουσία με μοναδικό σκοπό το ξεπούλημα της χώρας και τρίτο, απέναντί μας έχουν μια πολυεθνική. Είμαστε συνέχεια αισιόδοξοι για την έκταση του αγώνα, για την έκταση του αγώνα μας. Και με το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει όλο αυτό το μπλοκ να το κρατάμε για 17 μήνες τώρα έξω από, από τα χρονοδιαγράμματά του, σημαίνει ότι καμιά μορφή αγώνα δεν πάει καμένη. Χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια, αυτή την πρωτοβουλία της Ενεκλεγμένης Δημοτικής Αρχής και δηλώνουμε παρόν στο κάλεσμά της, στη στήριξη και στήριξη στην επιτυχία του στόχου που βάζει. Δεν περιορίσαμε ποτέ η κίνησή μας στο τοπικό μας ζήτημα, το Ερημίτη, αν και αυτό είναι το ζήτημα εθνής για την περιοχή μας. Στεκόμαστε ενεργά, λέει, σε κάθε κίνηση και φορέα που αντιστέκεται στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, των φυσικών πόρων, των υποδομών μας και δηλώνουμε έτοιμοι να υπερασπιστούμε μαζί με όλα τα κινήματα σε ένα διαβεβαιωμένο και καλοοργανωμένο πακεπτηραϊκό μέτωπο. Η οικολογική ταυτότητα του Ερημίτη, σαν βασικό στοιχείο της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας και ο ρόλος του σαν οικοσύστημα τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην οικολογική ισορροπία στο νησί μας είναι γνωστά και δεν θα αναφερθούμε σε αυτά. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την ενεργό συμμετοχή μας στη συγκρότηση ενός πανεπιστημιακού μετόπου κατά του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και κάθε δημόσιο αγαθού με αιχμή την αυτοδιοίκηση για να υπερασπιστούμε τα αυτονόητα. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι, αυτοδιοίκηση και πολίτες, να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε την προστασία των υγροτόπων, των οικοσυστημάτων, των δασικών εκτάσεων και των αγιαλών του νησιού μας και να τα παραδώσουμε άθικα και αναπαραδρύοντα σε επόμενες γενιές. Η λέξη ανάπτυξη, όπως ακούγεται από την μνημονιακή κυβέρνηση, το τα υπέρδεψε ο παπαγάλος και όπως την εννοούν, προκαλεί φρίκη σε κάθε σκεπτόμενο έλλειμμα. Κάνει παγκλαντές, παράλια, ισπανικά παράλια κλπ. Έχω επομένως χρέος μαζί, όλοι μαζί, μαζί με την υπεράσπιση της φυσικής πολιτικής μας κληρονομίας, τους φυσικούς χώρους και τις υποδομές του νησιού μας, να υπερασπιστούμε και την τοπική μας ανάπτυξη, τις αντοχές του νησιού μας που δεν είναι εξάνθρωπες. Να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε μια τοπική ανάπτυξη ανθρωποκεντρική, σε ίδιες τις κοινωνικές μορφές, βασισμένη στη μικροκλίμακα που δεν καταστρέφει φυσικούς χώρους και περιβάλλον, αντίθετα θα τα αναδεικνύει και θα τα ανανεώνει ώστε να δίνουν εσαΐ προς τη θέμενη αξία στον τόπο μας. Όχι λοιπόν στα καταστροφικά σχέδια της κυβέρνησης και του ΑΕΠΕ, της συνειδητοποίησης των ακτογραμμών των δασικών εκτάσεων. Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω, σαν αναπτυξιακή φιλοσοφία, πρέπει να διαπερνούν όλα τα προγράμματα αναπτυξιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό κλπ. Είναι γεγονός ότι σε κυβερνητικό επίπεδο τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι έξω από τις επιταγές πρόεδρας αντιμετωπίζονται με χρότητα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στη στάση ορισμένων δημάρχων, του Δημάρχου παραδείγματος χάρη της Καρδιτικής, του Δημάρχου της Ελαφωνήσου, του Δημάρχου της Νάξου, για τη στάση τους απέναντι στο ΤΑΙΠΕΔ να τους χαιρετήσουμε. Την Παρασκευή η κυβέρνηση κατεβάζει να περάσει από το θερμότητα της Βουλής ένα ακόμα νομοσχέδιο σε ένα άρθρο και αφορά σε τις άλλες ζητήματα χωροταξίας, αρθρών κλπ. Προκειμένου να διευκολύνουν τα υπέρ στο ξεπούλημα. Κατά συνέπεια,
Σύντομα, αν δεν προκύψουν αλλαγές σε κυβερνητικό επίπεδο, αν θέλουμε πραγματικά να υπερασπιστούμε όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα, σύντομα θα πρέπει να αναζητήσουμε κι εμείς τρόπους αντίστασης και αντίδρασης. Συμφωνούμε, κύριε Δήμαρχε, με το πλαίσιο που βάζετε και με τα σημεία που έβαλε, όπως τα προσδιορίσε, τους άξονες, ο εκπρόσωπος του Βουλευτήριου, ο κ. Λάμπρος Χρυσοκλήσιος. Και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι ζητηθεί να προσφέρουμε. Ό,τι μας ζητηθεί να προσφέρουμε. Έχουμε την τιμή να μας εκπροσωπεί στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του συντονιστικού μας, ο Γιάννης Ξενιάνης. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο, Σινιών, ο Θόδωρος Ματινάς, άξιοι κυρίων και συνεργάτες, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.